Το Hollywood μας έχει ήδη δείξει ότι οι εγκληματίες μπορεί να είναι πραγματικά όχι και τόσο έξυπνοι. Αλλά τέτοιοι ανεγκέφαλοι εγκληματίες υπάρχουν και στην πραγματική ζωή και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τους πιο ανόητους από όλους. Ας ξεκινήσουμε με τον πιο αδέξιο ληστή όλων των εποχών. Όταν αυτός ο εγκληματίας σκέφτηκε να ληστέψει ένα κατάστημα ατμοποιητών, ή μάλλον δεν το σκέφτηκε πραγματικά, το όπλο του του γλίστρισε από το χέρι. Ωστόσο, απέτυχε στην προσπάθεια να σκαρφαλώσει πάνω στον πάγκο, ώστε να το ανακτήσει και αποφάσισε να φύγει από το μαγαζί χωρίς όπλο και άρα χωρίς λία. Τέλος, καθώς έφευγε, το παντελόνι του γλίστρισε προς τα κάτω. Αλλά ακόμα κι αν είχε πετύχει τη ληστεία, θα μπορούσε ούτως ή άλλως να κλέψει το πολύ 100 δολάρια από την ταμιακή μηχανή. Στη συνέχεια, ερχόμαστε σε έναν εγκληματία που έκανε στην πραγματικότητα την ταχύτερη σύλληψη στην ποινική ιστορία της Καλιφόρνια. Εκεί, ένας άνδρας με το όνομα Τζέσι Μπερούμπε είχε ένα ιδιαίτερα έξυπνο σχέδιο για να διαρρήξει ένα σπίτι. Τουλάχιστον έτσι πίστευε ο ίδιος. Ανέβηκε στην ταράτσα και σκαρφάλωσε στην καμινάδα για να μπει στο σπίτι. Ωστόσο, ο Μπερούμπε ξαφνικά κόλλησε στο στενό πέρασμα και δεν μπορούσε να κινηθεί ούτε μπροστά ούτε πίσω. Στην απελπιστική του κατάσταση αποφάσισε τελικά να καλέσει την αστυνομία. Εκείνοι γέλασαν στην αρχή, αλλά στη συνέχεια απελευθέρωσαν τον αδέξιο διαρρήκτη και τον συνέλαβαν άμεσα. Για να εκδικηθεί την εταιρεία του για την απόλυσή του, ένας υπάλληλος ονόματι Αλεξάνδερ Γκολντίνσκι σκέφτηκε την ακόλουθη ενέργεια. Σε μια στιγμή που ένιωθε εντελώς απαρατήρητος, προσποιήθηκε μία πτώση και το έκανε ρίχνοντας ο ίδιος προηγουμένως παγάκια στο πάτωμα. Στη συνέχεια κάλεσε τους συναδέλφους του για βοήθεια, οι οποίοι ειδοποίησαν ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον υποτιθέμενο τραυματία. Εκτός από έναν ακριβό και πραγματικό λογαριασμό νοσοκομείου, η εταιρεία έπρεπε επίσης να πληρώσει και μια ψεύτικη φυσιοθεραπεία. Στη συνέχεια όμως η εταιρεία εξέτασε εκ νέου την υπόθεση και στο πλαίσιο αυτό εξέτασε και τις καταγραφές από την κάμερα παρακολούθησης. Ο Γκολντίνσκι όμως δεν το είχε λάβει αυτό υπόψη του. Αντί για πληρωμή, η εταιρεία κατήγγειλε τον δόλιο πρώην υπάλληλο. Οι συνέπειες του εγκλήματός του ήταν πρόστιμο 560 δολαρίων, 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και 14 ώρες κοινοφελούς εργασίας. Ο επόμενος κλέφτης στο Queensland της Αυστραλίας ήταν λίγο καλύτερα προετοιμασμένος. Είχε μαζί του μία μάσκα, ένα κλεμμένο φορτηγό και τον κατάλληλο εξοπλισμό, θεωρητικά τουλάχιστον, για να κλέψει ένα ATM από ένα πρατήριο καυσίμων. Αφού έσπασε το παράθυρο, στη συνέχεια τύλιξε μία σιδερένια αλυσίδα γύρω από το ATM. Ωστόσο, δεν πρόσεξε ότι οι αλυσίδες του αυτοκινήτου και του ATM δεν ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους. Γι' αυτό και έφυγε με πλήρη ταχύτητα, σίγουρος για την επιτυχία του, αλλά χωρίς τελικά τη λία του. Η Χάνα Σαμπάτα στην Νεμπράσκα από την άλλη πλευρά έκανε μία απολύτως επιτυχημένη ληστεία. Η 19χρονη λίστεψε μία τράπεζα ολομόναχη και μάλιστα κατάφερε να μεταφέρει τα κλεμμένα χρήματα στο σπίτι της με ασφάλεια χωρίς να αφήσει εμφανή ίχνη. Ωστόσο, ενήργησε μάλλον λιγότερο συνετά στη συνέχεια. Πάνω στην εφορία της για την ένοπλη ληστεία, η έφηβη ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο κρατούσε σημειώσεις, κάνοντας μία πλήρη ομολογία για το έγκλημά της. Ως απόδειξη, παρουσίασε επίσης τα 6.000 δολάρια που είχε κλέψει και ομολόγησε ότι είχε κλέψει το αυτοκίνητο διαφυγής της. Την ίδια μέρα της ανάρτησης του βίντεο, η αστυνομία χτύπησε το κουδούνι της και τη συνέλαβε. Για την ασυνείδητη πράξη της, η Χάνα έλαβε στη συνέχεια μια ποινή φυλάκισης 20 ετών, την οποία εκτείει ακόμα και σήμερα. Ας συνεχίσουμε με έναν εγκληματία που επίσης έδρασε μάλλον ελάχιστα έξυπνα. Όταν ο Ρούμπεν Ζαράτε προσπάθησε να ληστέψει ένα πρωί ένα κατάστημα με οικιακά είδη, γύρισε σπίτι του με άδεια χέρια. Αυτό συνέβη επειδή οι υπάλληλοι του καταστήματος έπρεπε να απομακρύνουν τον εγκληματία, καθώς μόνο ο διευθυντής είχε κλειδί για το χρηματοκιβώτιο που περιείχε τις εισπράξεις, αλλά αυτός δεν θα εμφανιζόταν μέχρι και το απόγευμα. Ο Ρούμπεν, ο οποίος δεν ήθελε να χάσει το χρόνο του περιμένοντας και επίσης δεν ήθελε να ξαναέρθει για το τίποτα, έδωσε λοιπόν στους υπαλλήλους τον αριθμό του τηλεφώνου του. Θα έπρεπε τότε απλώς να καλέσουν τον εγκληματία μόλις έφτανε ο διευθυντής με το κλειδί. Οι υπάλληλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας εγκληματίας θα μπορούσε πραγματικά να είναι τόσο ανόητος και όντως τον κάλεσαν το απόγευμα όπως είχε συμφωνηθεί. Όταν πράγματι εμφανίστηκε ο Ρούμπεν, η αστυνομία περίμενε ήδη τον πιο ανόητο εγκληματία που σίγουρα είχε συλλάβει ποτέ. Η διάρρηξη ενός εγκληματία στην Τουσόν της Αριζόνα ήταν επίσης μάλλον χαζή. Το παντελόνι του δράστη πιάστηκε στο φράχτη και κρεμόταν ανάποδα χωρίς να μπορεί να απελευθερωθεί. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν έτσι να συλλάβουν τον διαρρήκτη με ηρεμία. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, είναι εντελώς ασαφές στους αστυνομικούς γιατί ο κλέφτης βρισκόταν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
Άλλωστε, το κτίριο ήταν ένα απλό δημοτικό σχολείο, χωρίς να υπάρχει τίποτα ιδιαίτερα πολύτιμο στο εσωτερικό του. Όπως έχει ήδη καταστεί σαφές στην περίπτωση της 19χρονης ληστή τραπεζών από την Νεμπράσκα, δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο να μοιράζεται κανείς τις εγκληματικές του δραστηριότητες με τον κόσμο στις κοινωνικές πλατφόρμες. Όμως ο έφηβος Rodney Knight απέδειξε ότι πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι ακόμα πιο ανόητο. Αφού ο 19χρονος διέριξε ένα σπίτι και έκλεψε δύο φορητούς υπολογιστές καθώς και 400 δολάρια σε μετρητά, δημοσίευσε μία φωτογραφία του εαυτού του και των χρημάτων στο Facebook. Πλακωδός όμως όχι από τον δικό του λογαριασμό, αλλά από αυτόν του θύματός του που έτυχε να είναι ακόμα συνδεδεμένος. Ο Rodney συνελήφθη πολύ γρήγορα από την αστυνομία και το θύμα του πήρε πίσω όχι μόνο τους δύο υπολογιστές, αλλά και τα χρήματά του. Αυτοί οι λιγότερο επαγγελματίες κλέφτες κοσμημάτων σίγουρα θα σκεφτούν επίσης περισσότερο τα σωστά εργαλεία πριν από το επόμενο έγκλημά τους. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε τρεις εγκληματίες που δεν ήθελαν να δεχτούν την ποινή φυλάκισής τους τόσο εύκολα και γι' αυτό σχεδίασαν μία απόδραση. Για να το πετύχουν αυτό, βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους με τα λαθρέα κινητά τους τηλέφωνα πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την ελευθερία. Όπως έχουμε ήδη πει, αυτό συνήθως δεν είναι καλή ιδέα. Παρόλο που η ίδια η ενέργεια ήταν επιτυχής, εν τούτη συνελήφθησαν μία εβδομάδα μετά το έγκλημά τους και επέστρεψαν πίσω στα κελιά τους. Οι αξιωματικοί δεν χρειάστηκαν κάποια ομολογία από τους δραπέτες, διότι κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα των εγκληματιών, στα οποία ήταν αποθηκευμένο το 15 λεπτό βίντεο του εγκλήματός τους. Ας προχωρήσουμε τώρα σε αυτές που πρέπει να είναι οι πιο διασκεδαστικές φωτογραφίες σύλληψης στον κόσμο. Διότι όταν ο Μάθιου Μακνέλι και ο Τζόι Μίλερ αποφάσισαν να κάνουν έφοδο στο σπίτι της φερόμενης ως ερωτική σχέση του Μάθιου σε κατάσταση μέθης, δεν είχαν την κατάλληλη μάσκα. Ως εκ τούτου, οι δύο έφηβοι σκέφτηκαν την παράλογη και μάλλον κακή ιδέα να βάψουν τα πρόσωπά τους σαν στρατιωτικό καμουφλάζ. Όταν οι γείτονες του θύματος είδαν τους δύο διαρρήκτες, ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους δύο μεθυσμένους άνδρες στον τόπο του εγκλήματος λίγο αργότερα. Τέλος, ρίχνουμε άλλη μία ματιά σε μία φυλακή στη Βραζιλία, όπου τέσσερις κρατούμενοι πίστεψαν επίσης ότι μπορούσαν να αποδράσουν. Το απλό σχέδιό τους μάλιστα φάνηκε να λειτουργεί στην αρχή. Με τη βοήθεια μιας μεταλλικής δράβδου που είχαν σπάσει από ένα ντους, άνοιξαν μία τρύπα στον τοίχο του κελιού τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Όταν έγινε αρκετά μεγάλη, ο πρώτος πέρασε από μέσα και δραπέτευσε. Αμέσως μετά, ο δεύτερος εγκληματίας ονόματι Ραφαέλ Βαλάτα προσπάθησε επίσης να περάσει από μέσα από την τρύπα, αλλά ξαφνικά κόλλησε και όπως ο διαρρήκτης στην καμινάδα, δεν μπορούσε ούτε να πάει μπροστά ούτε πίσω. Όταν οι άλλοι δύο κρατούμενοι που επίσης ήθελαν να περάσουν από την τρύπα δεν κατάφεραν επίσης να βοηθήσουν τους συνεργούς τους, κάλεσαν τελικά βοήθεια. Μόλις το προσωπικό ασφαλείας έφτασε στην πραγματικά μοναδική σκηνή, δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφίες με τον άνδρα σφινωμένο στον τοίχο. Μόνο με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, η οποία έπρεπε να ανοίξει τον τοίχο, μπόρεσε να απελευθερωθεί ο κατάδικος. Παρεπιπτόντως, αυτή ήταν η δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης του Βαλάτα. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.